Μαντούρια. Έλα. Κοίτα, δεν έχω κάνει ούτε καν το μαλλί σήμερα. Πάει από την άλλη πλευρά, βλέπεις. Αφού κοιμόμαστε ρε παιδιά, να σου πω. Έλα καλά, δεν έχουμε βγει ακόμα αέρα. Έχουμε βγει ρε, σύμπνα. Έχεις hangover. YouTube. Έλα ρε παιδιά, έλα είμαστε. Ναι. Έλα, ποιος ήρθε. Ρε. Πω πω. Καλώς την κάλια μας. Έλα μέσα, έλα. Έλα. Κάλια! Έλα, 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 σήμερα έλα, έχουμε έλα. Special guest η Κάλια, έχουμε έλα εδώ. Έχουμε και star εδώ τη φίλη μας την Κάλια από την Κύπρο. Που πρέπει να της πούμε χρόνια πολλά που είναι και σήμερα τα γενέθλια της. Και πάμε να πούμε και χρόνια πολλά στον πατέρα μου που σήμερα έχει γιορτή. Χρόνια πολλά στον κύριο Χουάν. Παπά, felicidades. Bon anniversaire. Χουάν. Αλήθεια, ναι. Από το Γιάννη. Θα σε πάρουμε μια καρέκλα γιατί σήμερα, ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για τα βραβεία και ένα. Έχουμε μια καρέκλα, παιδιά. Καλά, αλλά χρειάζεται και βανάνα ούτως ή άλλως. Μετά από το πρώτο να το κάνουμε. Εντάξει. Κάτσε εδώ. Πού να κάτσω. Έλα, κάτσε εδώ. Πέρασα έλα. Τέλεια. Εδώ μίλα. Εδώ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δώσε ρε εσύ ένα φιλάκι στην Κύπρο να δώσουμε εκεί πέρα. Φιλιά. Φιλούθια. Και να δείτε, παιδιά, την Κάλια. Χθες ήταν με την Πατήχα. Έχει έτσι, ένα καρπούσι κινητό. Να μας βγάζει φωτογραφίες. Εντάξει. Καλά, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ήτανε πανικός, δεν έχω ξαναέρθει. Περίμενε. Ωραία. Ήτανε πάρα πολύ ωραία, αν και δεν έχω ξαναέρθει. Το περίμενα ότι θα ήταν έτσι πολύ φαντασμαγορικά. Ήταν όλοι οι καλλιτέχνες πολύ. Όσους είπα να βγάλουμε σου φωτογραφία. Σου άρεσε πιο πολύ ο Χατζηγιάννης, ε? Ναι, που είναι από Κύπρο. Βγάλαμε μαζί φωτογραφία. Εντάξει, ήταν κιόλας και μαζί μας. Καλά, το Μιχάλη τον ξέρω. Το τόπο είναι το τόπο. Έρχεται συχνά στην Κύπρο, γι' αυτό. Ποιο περίμενα σε παιδί μου όλα αυτά, τα acts, τα βραβεία που πήγανε σε αυτούς τους καλλιτέχνες, περίμενες, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος να πάρει κάποιο άλλο βραβείο που δεν πήρε. Όχι. Το περίμενα και τους μέλισσες περίμενα και... Σαρώσανε τη... οι μέλισσες, ναι. Πολύ. Yes. Και την Τέμι και την Τέμι. Νευρίασαν. Όχι, ότι πήρανε. Πήρανε πολλά βραβεία. Έκαναν έντα ούλα λιλίτσα. Εκάμαντα. Εκάμαντα ούλα λιλίτσα. Εκάμαντα λιλίτσα. Εντάξει τώρα. Εντάξει, Νίκο. Κάτσε για να ξυπνήσουμε λίγο. Α, τώρα. Ξυπνήστε! Ρε, καμία. Αυτό θα ρωτούσα. Ούτε πόσοι είστε ξενυχτισμένοι καθόλου. Τέσσερις κοιμήθηκα εγώ. Α, εσύ βρανίτο. Εκεί, κάπου α, εκεί. Καλά, ούτε την ώρα δεν είδε. Εκεί, τέσσερις, κάπου εκεί. Πω, που είμαστε λες και έχουμε... Τα πόδια μου είχαν... Μας έχουν βαρέσει οι ναι. Μπουνιές. Πάνω κάτω βρανίτο, βάλε λέει το μικρόφωνο σου κανονικά, ακούγεται. Αχ, Χριστέ μου, θα κάτσουμε να τα σχολιάσουμε όλα σήμερα. Ναι. Θα πούμε τι έγινε, τι δεν έγινε. Έχεις την σκαλέτα. Ρε εσύ, όχι. Ρε εσύ, δεν είπαμε στα παιδιά. Α, πάρε αυτό. Τώρα ετοιμαζόμαστε, ξέρει, ζωντανή εκπομπή. Κάλια, αυτό είναι αναφορές για το Μουντιάλ. Ωραία, δες να πάω πίσω εγώ και να έρθω μετά. Ναι. Λοιπόν, κάτσε για να μην φαίνεται και ο μαύρος κύκλος. Γεια, Ελευθεράκο, πώς πέρασες εσύ εχθές. Δεν βλέπεις, μες στο χαμόγελο είναι και ελευθέρω. Α, χαρά. Να πούμε στα παιδιά να στέλνουν τα μηνύματά τους στο Twitter, Τηλεοκάρι Πορ TV ή εναλλακτικά που φρανίκω. Στο Facebook του Μάτι TV κάτω από τη φωτογραφία του Τηλεοκάρι Πορ. Γιατί έτσι είμαστε. Έτσι, στείλτε μας εκεί λοιπόν τα μηνύματάκια σας, τα σχόλιά σας. Να μας πείτε σίγουρα είδατε τώρα τι έχει γίνει στα VMA σε όλα τα sites εκεί πέρα. Αφού ήταν γεμάτο, δεν και θα το πώς, ναι. Πολλοί από εσάς θα ήρθατε κιόλας, είμαι σίγουρη. Στείλτε μας λοιπόν να μας πείτε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, πώς είδατε τους celebrities, πώς είδατε τα acts. Αλλά πριν όμως πάμε να δεν δώσουμε ούτε εγώ δεν έχω. Παιδιά, άνοιξε το ίντερνετ. Τι γίνεται με το ίντερνετ. Πριν πάμε να δώσουμε τα μηνυματάκια μας, άιντε. Πριν πάμε να δώσουμε το μπρεκάκι μας, να σας πω παιδιά ότι να σας μιλήσω λίγο για Μουντιάλ. Εγώ από Μουντιάλ δεν ξέρω, αλλά ξέρω όμως ότι άμα πάτε στο Αλίου Φαν Πάρκ θα περάσετε σούπερ, θα περάσετε τέλεια, θα περάσετε απίστευτα, διότι τρέχει ένας πάρα πολύ σούπερ διαγωνισμός όπου μπορείτε να κερδίσετε παρακαλώ. Ακούστε τη δώρα, ένα αυτοκίνητο Lancia Y, 1,2. Τα δώρα που δίνει το άλλο που πάρει. Ποιο είπες, τι αμάξι. Αυτοκίνητο Lancia Y. Lancia. Έτσι λέει. Lancia. Lancia, ρε. Lancia. Εδώ το λέμε Lancia. Α, στις τρίμερα, all inclusive στο Regina Mare. Inclusive. Yes. In classic lines. In classic lines, για να περάσετε super. iPhone 5S, tablets και πάρα πολλά άλλα δώρα. Φεύγοντας, παιδιά, να πάτε στο αλλού, στον Παλαλού, εκεί το super. Και φύγατε για αλλού Fan Park. Ισχύουν ακόμα τα 3 ευρώ έκπτωση. Ναι. Με κάθε συμμετοχή. Ναι.
Νομίζω πως... Α, ναι, ισχύει, φυσικά ισχύει. Δηλώνεις συμμετοχή, μπαίνεις μέσα στο site και παίρνεις αμέσως 3 ευρώ έκπτωση στο Alu Day Pass, παιδιά. Είναι τρομερή ευκαιρία. Εννοείται, καλέ. Ναι. Όχι σήμερα. Αυτό μου λες εδώ και ένα χρόνο. Σε πάω το Σάββατο. Εντάξει. Πάμε το Σάββατο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μπρεκάκι μέχρι να φτιάξουμε το τεχνικό μας πρόβλημα και ερχόμαστε. Πόπο, τι άκρη ήταν αυτό με τον Τζέι Μπάλτιν, ρε παιδιά. Πόπο, τι άκρη, ναι, έλα. Να συνεχιστεί το άκρη, έτσι, ναι. Πού το βρεις, να σου πω. Τι κοιλιά είναι αυτή. Τι κοιλιά! Έφαγες πάλι. Ρε Μαντώ, μη μου σπαστά. Μη μου τη σφίγγεις. Όχι, δεν είναι σφιχτή τώρα. Αφού χθες δεν έφαγα, τι λες. Δεν έφαγες, αλλά κοιλιά σου τούρλα. Δεν έφαγες, δεν σε είδα εγώ που έφαγες 4-5 σακουλάκια με τα πατατάκια. 3 το πρωί! Και παγωτό! Που δεν έχω φάει! Τι τα ήθελες τα παγωτάκια, τα σακουλάκια με τα πατατάκια! Έχω κορμάρα, κοίτα. Τι κορμάρα! Εκεί πάνω που είχε πέσει η κοιλούμπα σου, τώρα ξαναεμφανίστηκε. Έχω κορμάρα, ρε φίλε. Δηλαδή έχω τα βυζάκια μου εδώ. Και τα πιάνει κιόλας. Και έχω και την κυλίτσα μου. Αλλά δεν είμαι έτσι όπως ήμουν παλιά. Πριν μία εβδομάδα που ετοιμαζόμασταν για να πάμε στην Κύπρο, ήμουνα πέσει η κυλούμπα. Θα το ξανακάνω τώρα αυτό. Να το ξανακάνει. Λοιπόν, κάτσε κάτω να σχολιάσουμε τώρα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Δεν θα σου πω τίποτα. Να μου πεις για το pre-show. Περίμενε ένα λεπτό. Δεν έχουμε ίντερνετ. Μπορεί, γιατί έχω καλώδιο. Αφού λέει δεν είναι δυνατή σύνδεση. Περίμενε, φορτώνει. Παιδιά, επειδή έχει έτσι. Φορέ, έχουμε εδώ πέρα ένα τεχνικό προβληματάκι. Πώς θα το κάνουμε τώρα την εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε στη διάρκεια της εκπομπής, αλλά παρόλα αυτά όμως εμείς. Αχ, κάτι μπήκε στο μάτι μου, καλέ. Είδες. Για κακιά που είσαι. Αχ, που μου λες με ένα τέτοια πράγμα. Σιγά να σε ψηφίσω. Φύσα, καλέ, τι να με ψηφίσει. Ναι. Εντάξει, Μαντώ. Δώσ' μου, έλα να σε ψηφίσω. Παιδιά, πάω λίγο. Sorry, Πες τα σύγια το πήγα, Μαντώ. Τέλος πάντων, έτσι, Μαντώ, βάει. Τι γίνεται, χθες ήμασταν στο pre-show, BMA pre-show by Coca-Cola, στον οποίο πήρα μέρος DJ Νίκο, που ξεκίνησε το show, μετά Μάριος Βρασίλ, Στέλιο Λεγάκη, Skins, Boys and Noise, Gino, που τραγούδισε ένα τραγούδι επιπλέον, ήταν να τραγουδήσει 3 και τραγούδισε 4 και δεν τραγούδισε κανονικά. Εντάξει, πες το κι εσύ. Και ο Τζίνος δεν τραγούδισε κανονικά. Κάνε ένα πλάνο, ρε Άλεξ. Εδώ είμαι. Ο Τζίνο έδωσε ένα τελευταίο τραγούδι έτσι. Δεν πειράζει. Αδειός μία... Όχι, τι τραγούδι το... Baby, 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 baby. Και τραγούδισε έτσι. Το είδες εσύ που... Πάμε σε ένα κομμάτι και ερχόμαστε. Ρε κεράτια, τι δεν είναι. Yeah. Έχουμε ίντερνετ! Φτιάξαμε το. Μπορείτε έτσι, να στείλετε τα μηνύματα. Φρανιτάκι, θα διαβάσει κανένα μήνυμα τι έχουμε στο Facebook. Ναι, πάω να μπω ένα λεπτάκι. Σίγουρα θα έχουμε μηνύματα από τα παιδιά που ήρθαν χτες, αλλά και από τα παιδιά που δεν ήρθαν. Ο Facebook με ενημερώνει ότι η Κάλλη Ελευθερίου έχει γενέθλια. Τώρα δεν φορτώνει, περίμενε. Τώρα δεν φορτώνει. Όχι. Καλιά, έχουμε μία μπανάνα εκεί. Πάρε εδώ μπροστά στο μόνιτο. Δεν ξέρουμε αν τρως φρούτα ή όχι, αλλά έχεις μία μπανάνα. Εκεί, μπράβο. Άνοιξε την. Έλα εδώ, δεν έχουμε καρέκλα. Έχουμε μια καρέκλα να φέρουμε στην Καλιά. Καλιά, είδες τις special guest. Ούτε καρέκλες έχουμε ετοιμάσει. Είμαστε λίγο ξύπνοι. Κάτσε μέχρι σήμερα. Να βρούμε μια καρέκλα. Ένα σκαμπό, ρε παιδιά, κάτι. Τίποτα δεν κάτσε. Έχει. Έλα, κάτσε εδώ. Μας γραφωστά. Α, να σου δώσω ένα μαξιλάρι. Πού να κάτσω, πού να κάτσω. Στο πάτωμα, Χριστέ μου. Πρώτη φορά έχουμε καλεσμένο, ρε παιδιά, στο πλατό και δεν έχουμε μια καρέκλα. Εντάξει, θα το βρούμε, θα βρούμε την καρέκλα. Κάτσε έτσι, ωραία. Αυτή την καρέκλα, τι θέλουμε. Να σχολιάσουμε λίγο τι έγινε στο pre-show χτες, που εμφανίστηκε, είπαμε, ο Τζίνο, εμφανίστηκε ο DJ Νίκο, εμφανίστηκε ποιος άλλος, η Boys and Noise. Ο Στέλιος Λεγάκης και ο Μάριος Μπραζίλ έγινε χαμός. Δεν ξέρω αν ήσουν εκεί, τα ιδέες. Είδα το βιντεάκι που χόρευες. Οχ. Τρομερό ήταν. Αλήθεια. Αν δεν το... Α, ευχαριστώ. Έλα, μπράβο. Ευχαριστώ. Θα παντρευτούμε τελικά. Ναι. Αχ, σε όλους γάμο τάζεις, δεν στα από αυτά. Άσε σε πόσους έταξε εκεί πέρα γάμο, κατάλαβες, σε όλες θα παντρευτεί. Σε άκουσα που έλεγε σε μια κοπελίτσα να το δούμε και μετά της είπες κάτι άφησες υπονοούμενα. Σιγάρε. Ζήλια, παιδιά, στο πλατό εδώ πέρα. Ένας συζυγικός καυγάς.
Φράνε, χωρίζουμε έτσι. Ναι. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Περιττό να σας πω ότι έχει τάξει και στην Κάλια γάμο. Σε όλους. Όχι μόνο μου έχει τάξει γάμο. Είπαμε ότι θα τον φέρω στην Κύπρο. Θα, τελικά δεν μου θα το γνωρίσω στη μάνα. Γι' αυτό. Α, ναι, για το χαλούμι με χωρίζεις. Mm. Αυτός και είναι λόγος. Είναι σπουδαίος λόγος αυτός, να πείσω. Λοιπόν, πάμε λίγο να σχολιάσουμε τι έγινε στο pre-show. Φρενιτάκη, ποιος... Δεν έχεις ίντερνετ. Όχι, αν έχω. Αν νομίζω ότι μου το έχω, δείχνεις. Έχω. Ποιος νομίζεις ότι έκανε έτσι πιο περισσότερο θόρυβο, ρε παιδί μου, τους πολύ από όλους. Γιατί, για πες τι έγινε, μετέφερε λίγο το κλίμα. Γιατί δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Παιδιά, το τι φωνές, το τι ουρλιαχτό, το τι τσιρίδα όταν βγήκανε οι Boys and Noise, μάλιστα, το τι κουκλάκια πετάγανε πάνω στη σκηνή. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά? Οι Boys and Noise. Ο Βαγγέλης είναι 17, ο Άρης είναι 23 και ο Τζίμι είναι νομίζω 21, 22, κάπου εκεί. Ήτανε να, πάρα πολύ καλή. Ναι, είναι καλή, είναι καλά. Ήτανε τα παιδιά πολύ cool. Και με το Λεγάκι έγινε χαμός, παιδιά, όμως. Ο Λεγάκης βγήκε πριν από τους Boys and Noise, να πούμε. Ο Τζίνο, και με τον Τζίνο, παιδιά, έγινε έτσι ένας ψιλοπανικούλης. Της ξινοπανικούλης! Ολόκληρο πανικός. Πανικός, εντάξει. Τον είδες τα τελευταία έτσι. Τα έδωσε όλα. Να τα δώσει όλα. Τα έδωσε το παιδί μας. Baby, baby! Έτσι, το ζήσε. Του άρεσε πολύ, νομίζω. Τα έδωσε όλα, τα έδωσε όλα. Εσύ είσαι Noiser. Τι είμαι? Noiser. Όχι. Στάνερ. Όχι. Τι? Δεν είμαι. Άστινα, παιδί μου. Δεν είναι Noiser. Φεύγει από την εκπομπή. Ή για το χαλούμι με χωρίζει, ή για τους Boys and Noise. Ευτυχώς που είμαστε φιλόξενοι εδώ στην εκπομπή. Μία τους φέρνουμε τους καλεσμένους, μία τους πάμε έξω. Τέλεια. Λοιπόν. Μου υποσχέθηκες ότι θα τραγουδούσαμε το κομμάτι των Boys and Noise. Ναι, αλλά όχι τώρα, δεν το ξέρω από έξω. Εντάξει, μετά να τραγουδήσουμε. Βάλουμε ένα χαλί. Μετά. Να τραγουδήσουμε. Ναι, ρε. Το πρισιο... κάνε κάτι, δεν το ξέρεις. Κάνε κάτι, δες το κόσμο. Δεν ξέρω τα λόγια, το κομμάτι το ξέρω. Γι' αυτό. Μαντώση, πώς πέρασες? Ωραία πέρασα. Τι όμορφη που ήταν. Η Μαντώ. Ήταν πολύ όμορφη. Έλα, σταμάτα, σταμάτη. Ήταν πάρα πολύ. Σταματήστε. Με ποια μόνα τρία ρούχα. Περισσότερο μου άρεσε το κίτρινο. Το κίτρινο ήταν πιο ωραίο. Άρα, ευχαριστήσω πολύ τη φίλη μου, τη Μαργαριτούλα. Αυτό που έδωσε την απονομή ήταν... Πες ποια είναι η Μαργαριτούλα. Η Μαργαρίτα είναι η αδερφή της Ελένη Φουρέιρα. Και ποια εταιρεία έχει? GMG Fashion. Να το πούμε όλα ολόκληρα. Αλλά να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τη BSB, την BSB Fashion για το Red Carpet, αυτό το χρυσό φόρεμα. Ευχαριστούμε πολύ. Πήραμε και Gigi. Και πολύ... να ευχαριστήσω πολύ και για το pre-show της Ζαλοπέτα. Ναι. Όχι, γράψανε καλά σχόλια γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα καλή σχόλια. Είχε μαυρίσει κιόλας και της πήγαινε πάρα πολύ. Κάηκα κιόλας, άμα τη δεις την πλάτη μου καλά κόκκινη, άστο. Τι τα ήθελα. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσουμε λίγο, να μου πεις ποιο outfit σ' άρεσε πιο πολύ από όλα. Από όλους τους επώνυμους έτσι που είδες εκεί πέρα. Καλά, τώρα άμα πω ότι μου άρεσε αυτό της Evelyn θα είμαι πολύ έτσι. Όχι. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν έτσι το lace και η πλάτη και της πήγαινε πάρα πολύ. Από ποιο σχεδιαστή ήταν από Κύπριο? Δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Μου νομίζω... το είπε εμένα, αλλά δεν... Τι? Πάμε σε ένα break, παιδιά, να μάθουμε από να τη τι ήταν το outfit της Evelyn και ερχόμαστε εδώ σε λίγο. Βάλε στο όνειρο κάτω λίγο το πλαστικό. Όχι ακόμα. Περίμενε να το πει. Τέλειο. Δώσε. Το έκανε χθες το φορεμικό, όμως έκανε παιδιά ένα άλλο. Μόλις δείτε τι έκανε, η Φουρέιρα χθες έπεσε στα πατώματα και έκανε κάτι χορευτικά. Τα έχω κάνει εγώ πριν εδώ, τι λες τώρα. Το συγκεκριμένο χορευτικό φρανίτο νομίζω δεν το τόλμησες να το κάνεις. Ήταν πολύ τολμηρό. Αυτό στο πάτωμα. Ναι. Αυτό δεν το κάνω. Ναι. Ήταν πολύ τολμηρό. Δεν είναι για μένα αυτό. Το είδες εσύ κάλλι αυτό? Το είδα και ήταν. Δύο χορευτικά μου αρέσανε σεξ πολύ. Ήταν τη Φουρέιρα και τη Τικουδή. Το ξέρα. Σήμερα σχολιάζανε πάρα πολύ τη Τικουδή το χορευτικό, παιδιά. Πάρα πολύ. Ναι, ήταν πολύ. Ήταν το πιο σεξ λένε απ' όλα. Το πιο σεξ. Αλλά και το φόρεμα που φοράει. Η αστικούδη δεν χρειάζεται και πολύ για να είναι σεξι, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι, νηφικό τύπου. Νηφικό, το οποίο ήταν, είχε μία ουρά από εδώ μέχρι εκεί χάμω. Της την κρατάγανε, ρε παιδί μου, την ουρά για να μην... Ναι, βαθύ ντεκολτέ εδώ, ήταν να μία σου πω, θέα. Χθες τις πρόβες, ναι, δεν ήταν κοκκινομάλα.
ναι. Πορτοκαλί μαλλί. Ναι. Και έγινε ξανθιά. Ναι. Τη είπα, άλλαξε μέσα το μαλλί, σου λέω, το έβαψε και μου είπε ότι ναι, έκανα μια μικρή αλλαγή, αλλά μήπως θα έκανα με χρωμοσαμπουάν. Δεν ξέρω, με κάτι το. Τι λε, καλέ, κόκκινο ήταν. Και βγήκε την επόμενη μέρα ξανθιά και την κοιτάω και λέω, τι ιστικούδι. Ναι. Να σου πω κάτι, μου άρεσε περισσότερο το ξανθό. Ναι, τη πάει πιο πολύ. Τη πάει πολύ περισσότερο το ξανθό από το κόκκινο. Φραν, τι κάνει. Εγώ περνώ καλά. Ο Φραν εδώ. Σαν τα μαλλιά τη ιστικούδι. Δεν σου λέω ότι τρελάθηκα. Το ντεκολτέ τη. Δεν ναι. Σ' άρεσε. Χωρίζουμε. Το μαλλί. Εγώ ήμουν αλλού. Την προτιμούσες δηλαδή κόκκινο μάλα. Εγώ ήμουν με τη Μάρα. Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου. Ήμουνα στο Colgate, Colgate Max White Optic. Ευτυχώς που το είπες σωστά. Και κάναμε μία υπέροχη red carpet, μακριά, μακριά. Γιατί εγώ είμαι στα ρούμπα και δεν μπορώ να τους έχω κοντά. Δεν μπορείς να έχεις δύο στα ρούμπα μαζί. Και ήμουνα με τη Μάρα και είπαμε αυτός πάει ωραία, αυτός πάει ωραία, αυτός... Ποιος είχε το πιο λαμπέρο χαμόγελο? Εσύ, αγάπη μου. Όχι, όχι, εκτός από μένα. Εσύ. Να μην μπελέψουμε το σπίτι. Εσύ. Να σου πω, ιδέες. Δεν φαίνομαι λίγο σαν τον Αλέξανδρο Πετρίδη? Ναι. Κοίτας το μόνιτο. Ναι. Ναι. Ίδιος το πετρωτή. Έκανα λεύκανση, ρε φίλε. Κι εγώ, τη δικαιούμαι μια λεύκανση, γι' αυτό. Όχι. Εμένα μου αρέσει, μου άρεσε από όλους, από όλους, από όλους. Και η Σινατσάκη ήταν πολύ ωραία. Η Σινατσάκη, μπράβο. Σε είδα, την ανέβασε πάνω με το ζόρι. Η Σινατσάκη. Η Σινατσάκη, παιδιά, όταν ήρθε στο red carpet, ήταν λες και είχε φύγει από εξώφυλλο του Βόγκρα, παιδιά. Ήρθε με αυτό εκεί πάνω στα μαλλιά, με το βαφτό ντεκολτέ σου. Λέει, ποια θεάρα είναι αυτή. Ναι. Βλέπουμε τη Μέρη και ήταν ξέρεις, έτσι πολύ ντροπαλή. Και τη λένε, ρε Μέρη, γιατί είσαι έτσι. Παιδιά, ξέρεις, ψιλοντρέπουμε, ήταν μαζεμένοι όπως είναι πάντα. Ξέρεις τι, όταν φοράει κάτι πιο σεξι, κάτι πιο τολμηρό, δεν ξέρω, νομίζω ότι το... Επειδή είναι πολύ συνισταλμένο κορίτσι, το ντρέπεται και λίγο. Και τις λέγαμε αυτές, ξέρεις, την ανεβάσαμε και έτσι πέρα. Μέχρι εδώ, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο ωραίες παρουσίες. Στικούδη, ναι. Σινατσάκι, ποιος άλλος μου άρεσε. Η Σάγια, μου άρεσε πολύ. Α, δεν είδα στο red carpet, τι φορούσε. Φορούσε ένα χρυσό, έτσι, τύπου see-through ήταν, νομίζω, κάπως. Και το μαλλί της περίεργα πιασμένο, έτσι, πολύ ωραίο, πολύ, πολύ ωραία ήταν και η Σάγια. Ποια άλλη, ρε Φράνη, το πες καμία άλλη, ποιες άλλες. Εμένα μου άρεσε και πάρα πολύ η Αντωνέλα. Η Αντωνέλα με το μπλε, με το μπλε το κραγιόν, που έβαλε, ναι. Είναι ήταν κούκλα. Και αυτό τολμηρό, πολύ ωραίο. Έσκασε γενικά όλες έξι ήρθανε. Ήρθανε, ναι. Και από, τις, από τους άντρες. Γιατί δεν έκαναν και κάτι έτσι... Κάτι εξτρεμικό έκαναν, ρε φίλε. Μόνο ο Νίκο. Α, ο Γαβαλάς, παιδιά, τον είδατε. Δεν μου πολύ άρεσε. Τι φόρεσε. Ήτανε πολύ... Συγγνώμη, ήταν αυτό στα πόδια. Ο Γαβαλάς είναι... Εντάξει, είναι ο Γαβαλάς σε μεγαλύτερο μόνος είναι... του, έτσι. Ναι, καλά, και στο Madwalk κατεβαίνει. Που είχε κάνει στο μαλλί. Στο μαλλί, ναι, το μαλλί... Ναι, ξυρίστηκε. Ο καλύτερος ντυμένος ήταν ο Νίκος από τους Φρίκι. Ο καλύτερος ντυμένος για μένα, ο καλύτερος ντυμένος ήταν ο μακράν ο Σταν. Φίλε, εκεί μπορείς εννοείς που ήταν όλοι άσπροι μου. Με το κόκκινο λίγο... λες ο Σταν. Πολύ μ' άρεσε. Ένα μου άρεσε πιο πολύ ο Ρίγος και μετά ο Σταν, ναι, αλήθεια είναι. Οι δύο. Ωραίος ήταν ο Σταν, αλήθεια λέει. Του πήγαινε πολύ αυτό το κόκκινο, μετά το έβγαλε. Μετά είδα κάποια άτομα που είναι στην τηλεόραση, δεν θα πω ονόματα τώρα, ναι. Που φόραγε. Ένα παπούτσι με ένα χρώμα, δηλαδή τα παπούτσια με ένα χρώμα έτσι έντονο και φόραγε κάλτσες, αυτό είναι μια πληροφορία τώρα, κάλτσες από μέσα κοντές για να μην φαίνονται και φάνηκαν ολόκληρες και ήταν αυτές οι κάλτσες αδιαιτητικές για να πας στο γυμναστήριο. Ποιος ήταν? Δεν μπορούμε να πούμε ονόματα τώρα. Τι χρώμα ήταν η κάλτσα? Λευκή, που ήταν το χειρότερο. Και αυτός τι φόραγε από πάνω? Μαύρα? Όχι, σορτσάκι. Με παπούτσι από ναι, ένα χρώμα φίλε, έντονο. Δεν μπορούσα να βάζω όμως την κάλτσα, να το βάζω χωρίς την κάλτσα. Και άμα η κάλτσα, το του... υπάρχουν κάλτσες ειδικές που δεν φαίνονται όταν φοράς παπούτσια με σορτσάκια. Μπορεί να τις είχε βάλει για πλήσιμο, να έχει. Μην βάλεις κάλτσα. Ήταν... Βάλε τάλκια, το κανονικό. Φίλε, και να βγάλεις μύκητα στο πόδι μετά. Όχι, δεν βάζεις μύκητα στο πόδι μετά. Πώς δεν βγάζεις μετά, άμα. Όχι, υπάρχουν ιδιαίτερα τάλκια το πόδι. Ναι, αλλά άμα εγκρόσει το πόδι σου όμως και πας μετά να το βγάλεις, θα βρωμάει, θα βγάλεις την μποχαλό. Όμως δεν ήταν ωραίο, λες ότι πήγες στη Λαϊκή Αγορά. Το παπούτσι ήταν αθλητικό ιδέες όμως. Όχι, ήταν. Αυτό είναι η εντύπωση, ότι ήταν καλό παπούτσι με αυτή την κάλτσα. Συγγνώμη, εσύ καλό παπούτσι και τη χρώμα.
Δεν μπορώ να πω, γιατί αλλιώς θα καταλάβει ποιος. Εσύ είδες η κάλτσα αν ήταν αθλητική βαμβακερή ή όχι. Αθλητική, αυτές που είναι το pack 6 τιμή. Είχε και το τικ πάνω. Ένα ευρώ ή τρεις κάλτσες. Είχε το τικ πάνω. Όχι, δεν είχε το τικ. Ήταν ολόκληρη λευκή. Αλλά ήταν αυτό το βαμβακερό το ωραίο. Σε αυτόν τον κύριο που φόρεσε την κάλτσα χτες να προσέχει. No, don't do it again. Δεν μας αρέσει η κάλτσα. Ή να βγάζει τις κάλτσες του ή να μην βάζει καθόλου κάλτσα. Πρέπει να πούμε και κάτι. Το πιο μεγάλο fashion icon ήμουν εγώ, συγγνώμη. Το πιο μεγάλο fashion icon δεν το είπαμε. Ήτανε... Το μοφτή ωραίο που ήταν αυτό το μοφτή πλουζάκι. Εσύ δεν με είδες, δεν μας κοινέ. Δεν ήμουν fashion icon. Με το πέδιλο τον είδες που σου λάζαρε εκεί, που το είχε βγάλει. Με το παντελόνι από το σμυρό, το μπλουζάκι, γιατί άλλαξα τρεις φορές, γιατί και εγώ είμαι μεγάλη στα ρούχα. Είχε γίνει από πίσω. Πρέπει να ευχαριστήσω στον Χαράλαμπο Νικολάου, στον εσχαδιαστή φίλο μου, που μου έκανε το πρώτο outfit, μετά δεύτερο και τρίτο ήταν μυρό. Και ήμουν εγώ κούκλο. Και ο μαυροκοφαλίπης. Έτσι. Και είναι άσχημο να το πω κι εγώ, αλλά αν δεν μου το λέει κανένας, δεν το λέω εγώ. Αγάπη μου, κούκλος ήσουν. Κούκλος ήσουν, Αφρανίτο, κούκλος. Τι κράτη μου θα πολλά ωραίος, Φράν μου. Όταν θα φαίνεται ότι δώσαμε τα βραβεία και τα λοιπά και θα με δούνε με το πέδιλο, θα φάω κράξιμο. Γιατί έφας κράξιμο και ο Δημήτρης πέδιλο έβαλε. Έτσι ήταν το κόνσεπτ. Άμα δεν έβαλες κάλτσα, μην φοβάσαι τίποτα. Ρε, μα είναι της μόδας, δεν τα έχεις δει όλες τις μεγάλες αυτές που έχει πέδιλο. Άμα δεν βάλεις εσύ πέδιλο, ποιος θα το βάλει, χρυσέ μου. Κανείς! Που είσαι fashion icon που λες. Fashion icon, φίλε. Να πούμε ένα ευχαριστώ και στους Μυρό, λοιπόν, ναι, που σας δίσανε και εσένα και τον Δημήτρη. Κάνατε, ξεχωρίζατε από μακριά, ναι, να το πούμε αυτό. Είδες, ούτε τραγουδιστής είμαστε, αλλά ποιος άλλος είχε βάλει έτσι κάτι κεντρικό, ρε παιδί, εκτός από το γαβάλα. Ποιος άλλος σας έκανε εντύπωση, πάνω στη σκηνή. Η ο Στέλιος Ρόκος, τι φορούσε, ένα μπλε δεν ήτανε. Ο Ρόκος, δεν είδα, αρέσει, δεν πρόλευα να δω τι φόραγε. Καλό ήτανε. Ήταν ωραίο, ναι. Ο Μαζονάκης. Όχι. Ο Μαζονάκης. Ο Μουζουράκης μαζί με τον... Και ο Μαζονάκης έβαλε σαγιονάρα. Ναι, το είδα. Εσύ, η δικιά σου ήταν πιο ωραία. Παιδιά, να σας πω κάτι πάντως. Νομίζω ότι από όλα τα acts, μ' άρεσε ο πιο πάνω πολύ του Μουζουράκη. Ναι, ναι, ήταν πολύ θεατράλε κατάσταση, ε. Ήτανε τύπου αυτό που είχαμε πει. Ναι, που θυμίζει το μάτι, εντάξει, το πούμε. Θύμιζε. Ναι, το κόνσεπτ είναι παρόμοιο, αλλά καμία σχέση τελικά. Ήτανε γιατί πολύ θεατρικό, ναι. Ήταν πιο θεατρικό αυτό, το άλλο ήταν πιο mainstream. Ναι. Ήταν πιο ωραίο αυτό. Αχ, ωραία ήταν χτες. Πολύ ωραία. Τα περιμένουμε τόσο καιρό. Στη σκηνή ποιος σας άρεσε πιο πολύ? Σαν να... Ναι. Εγώ. Μουζουράκης. Α, αυτό. Εσύ. Μουζουράκης. Εγώ. Από σκηνή, αγάπη μου. Εγώ δεν ανέβασα την σκηνή με τη Μαντώ. Ανέβηκε στη σκηνή. Από άκτη καλέ. Αλλά, ναι. Άλλη Πάολα. Εμένα. Η Πάολα. Η Πάολα, ε. Η Πάολα. Σ' άρεσαν τα φτερά αυτά τα... Όλα. Η Πάολα είναι μία που μοναδική. Πολύ ωραίο ήταν αυτό με τα φτερά. Δεν χάλασε χατήρι σε κανέναν. Έβγαλε με όλα τα παιδάκια φωτογραφία. Ήμουνα backstage και την έβλεπα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Οι μεγαλύτερες ταρούμπες έτσι είναι, ρε φίλε. Είναι προσιτή. Πολύ, πολύ. Θεάρα. Το αμάρτωλο, το χυλάκι σου. Πώς τον είδατε τον Καρά, έτσι, τον προλαβές? Πολύ λίγο, λίγο πριν βγει πάνω στη σκηνή. Ο Καράς, εγώ δεν τον είδα. Εμφανίστηκε προς το τέλος και νομίζω ήταν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Συγγνώμη, έκπληξη. Πάμε να μιλήσουμε. Δεν πάμε σε βρέι, κάτι. Κάτσα, βάλω. Όχι. Τότε προλαβαίνουμε να το πούμε. Επειδή έχεις το πιγκανίγιο έξω, γι' αυτό. Ναι, όχι, το έβγαλα από τα αυτιά μου γιατί μου βγαίνει. Ιβαντί, Κυλιακούς. Ρε φίλε! Ρε φίλε! Τι πόδι έχει κάνει αυτή η Χριστιανή! Τι λες, six pack είχε! Κοντό μπλουζάκι φέρε! Εμφανίστηκε χτες και όλοι είχαμε μείνει έτσι. Είχε έξι Κυλιακούς, ρε Άλεξ! Έξι! Έξι! Μήπως είχε και εννιά! Έξι Κυλιακούς! Και έκανε και ένα τραγούδι να είναι Τίλας, ξανά! Ποιο? Αυτό που τραγούδισε χθες, που δεν μπορούμε να το τραγουδήσουμε μέχρι να μην βγει. Α, στο το έφερε. Ναι, εντάξει, όχι να μην. Αλλά ήταν 90s. Τύπου υποφέρω πολύ, τέτοιο στυλ. Ναι, κάτσε πόσο να σε θέλω, πόσο μου λείπεις. Γύρισε πίσω. Μπορείς να δεις τι μηνύματα μας έχουν στείλει τα παιδιά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε μηνύματα. Τίποτα. Δεν όχι έχουμε. Σήμερα είμαστε λίγο. Είναι σε λίγο το hangover των βραβείων. Δεν έχουμε ήδη. Είσαι γρουσουνιάρης τελικά εσύ. Γιατί καλέ. Ήρθες εδώ και δεν λειτουργεί το ίντερνετ. Έπεσε, ναι, δεν έπεσε το σύστημα. Άσε μας, μωρέ. Εσύ έφταις. Δεν φταίει η Κάλια, φταίμε εμείς που εντάξει, ήρθαμε λίγο ρε παιδί μου κατευθείαν μετά από τα VMA και δεν προλάβαμε έτσι να ετοιμαστούμε κατάλληλα. Σας υποσχόμαστε όμως ότι θα διαβάσουμε τα μηνυματάκια όλα αύριο. Όλα. Ναι. Αύριο δεν θα είμαι εγώ.
Θα τα διαβάσουμε και θα. Τι να κάνουμε, πώς θα τα διαβάσουμε. Θα τρως χαλούμι εσύ. Θα σας στείλουμε στην Κύπρο να τα ξαναπεί. Τι είναι αυτό το κόλλημα με το χαλούμι. Δεν μου άρεσε. Δεν του άρεσε το χαλούμι. Γιατί είναι διαιτητικό τυρί. Δεν είναι διαιτητικό. Τι λες καλέ, είναι πολύ παχυντικό. Είναι πολύ παχυντικό το χαλούμι. Δεν έχει γεύση. Δεν έχει γεύση το χαλούμι, τι λες. Αν δεν έχει γεύση, είναι πολύ ωραίο. Δεν μου άρεσε την αίσθηση αυτή να το. Α, που είναι μαλακόλες. Πάολα! Έλα! Σήκω κι εσύ καλέ, σήκω χορεύω. Έλα, δώσε Άλεξ. Πάμε! Το αμαρτωλό, το κορμάκι σου, με μάγεψε και το ξασκλαβάκι σου. Μπορώ να παιδιά να πάρω τα πόδια μου, πώς σηκωθώ. Πώς άρεσε τα ροκάρτες. Όχι, δεν είμαι στα ρούπα, απλά είμαι βαριεστημένη. Βαριέμαι να πάρω τα πόδια μου, παιδιά, δεν μπορώ με τόσο. Καλά, το χορό που έριξες στο pre-show, τι είναι στα ρούπα. Ει, κοιτάξει, άμα δεν χόρευα εκεί πέρα, με βούζινες. Μα τώρα, από τα πάντα μας πέταξαν στην σκηνή, όχι εμάς. Τι πέταξα. Στα παιδιά. Ποιος. Α, τα παιδιά εκεί στο pre-show. Ναι. Ρε κοριτσάκια, μην πετάτε τέτοια πράγματα, θα μας... Πετάγανε αρκουδάκια, πετάγανε χαρτάκια, σημειώσεις, άλλα πράγματα. Φουσκωτά. Φουσκωτά, γιατί πέταξε κανείς καμία φουσκωτή. Ναι, οι βανάνες αυτές είναι φουσκωτές, δεν τις είδες. Πάλι καλά που δεν τάξανε καμία φουσκωτή κούκλα. Αυτό να λέμε. Λοιπόν, τι άλλο να σχολιάσουμε ρε παιδιά. Τι άλλο να πούμε, λίγο παρασκήνιο, τι έγινε πίσω στα παρασκήνια, καμία ίντριγκα. Ξέρεις. Ναι, θα σας πω τώρα, πάμε σε ένα break. Ακούστε. Να ξαναείμαστε μαζί, πως άμα και ο Παντέλος το βράδυ, που θα τα λέω. Πέρασα από εκεί και μας χαιρέτησε. Πήρε, ναι, να μας έστειλε και φιλάκια. Γεια σου, Παντέλη, είσαι ωραίος, ρε. Εκεί στην αρχή, όταν πήγε να καθίσει, δεν το είδες. Ναι. Πρέπει να πούμε κάτι, η Μαντώ. Γεια σου, Χάρη. Η Μαντώ όταν... Ξέρει αυτός. Ο Γαστεράτο. Όχι. Δεν ήρθε χτες. Δεν ήρθε, ντροπή. Βρωμιάρης. Θα δείτε τι θα πάει στο σπίτι. Για πες. Παντόφλα τρελή. Τι θέλω να πω εγώ. Είμαν το, όταν ήμασταν εκεί και ο Παντελής ανέβηκε να πάρει το βραβείο, είπε έχει αδυνατήσει ο Παντελής. Έχει αδυνατήσει, παιδιά, αλήθεια. Πολύ. Δεν ήταν το μαύρο που το λέγω. Ρε παιδιά, τι κράξιμο τρώει πάντα ο Παντελή. Είμαστε χαρούμενοι. Γιατί άνθρωποι. Είναι μεγάλη στα ρούμπα, γι' αυτό. Απολαμβάνουμε το καλύτερο από τη ζωή. Το φαγητό. Νομίζω ότι όποιος... Εγώ νομίζω πως ναι, ότι έχει ξεκινήσει. Όποιος σχολιάζεται είτε αρνητικά είτε θετικά είναι διαφήμιση, ρε φίλε. Άμα ήταν αδιάφορος, δεν το σχολιάζανε καθόλου. Και πήρε και το βραβείο Mad Greeks, έτσι, να τα λέμε. Και πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε όταν πήρε το βραβείο. Την κιθάρα την είχε έτοιμη, λες. Εγώ νομίζω ότι δεν πάει παντού, είναι η κοπέλα του. Ας πάρω την κιθάρα μου, καλού κακού. Πόσο εμείς παίρνουμε τα τσαντάκια μας. Ο Παντελίδης πάρει την κιθάρα. Ναι, όντως είναι αυτό, νομίζω η κοπέλα του. Ήταν ξεχωριστό. Όχι, δεν το λέμε με την κακή την έννοια, το λέμε με την έννοια. Το κατάλαβα. Με την έννοια ότι ναι, ρε παιδί μου, επειδή είναι μουσικός. Γιατί ο Παντελής είναι εγωιτευτικός άντρας, αυτό δεν μου είπες εσύ. Όχι, να λέμε τώρα ψέματα, είναι ρε φίλε. Είναι. Εγώ πρώτη φορά τον είδα. Είναι του εκεί. Έχει το κάτι της του, το έχει. Δηλαδή είναι εγωιτευτικός. Είναι ερωτήλος. Είναι, ναι. Αλλά όταν ξέρεις, ρε φίλε, ότι γράφει και αυτά τα τραγούδια τώρα για μια γυναίκα. Θέλω τώρα να σχολιάσουμε κάτι που έχουμε ξεχάσει. Δεν γίνονται βραβεία BMA 2014 by Alpha Tickets χωρίς τον Θέμη Γιοργαντά. Δεν θέλετε να μάθετε πώς το έκανε. Η μόνη σταθερή αξία είναι ο Θέμης, παιδιά, στα BMA πλέον. Δηλαδή, νομίζω ότι θα φτάσει 100 χρονών και θα παρουσιάζει τα BMA. Τι πλάντα. Και θα γουστάρουμε κιόλας. Τι πλάντα, όπως λέμε στην Ισπανία. Πλάνκα, πάθο πλάνκα πάλι. Και κάρα. Εγώ θα τον βραβεύσω για παρουσιαστή της χρονιάς. Δεν είχε τώρα βραβείο για το Θέμη και εγώ του δίνω βραβείο. Έτσι. Θέμη, σου δίνω το βραβείο, ήσουν ατέλειος. Παιδιά, κάθε φορά νομίζω ότι σκίζει και φέτος βγήκε και είχε περισσότερο χιούμορ νομίζω από κάθε άλλη φορά. Μ' άρεσε το act που έκανε στην αρχή, ρε, εσύ, που ήθελε πολύ και ωραίο. Καλά, ας πούμε. Κρατήστε με, όχι, έχω το σύνδρομο του παρουσιαστή, ήταν πολύ ωραίο. Που κάνανε και δηλώσεις και ο Λιάγκας που κάνανε το opening και η Ναταλία, η Γερμανού, ποιος άλλος, η Παπαρίζου. Και ποιος άλλος έκανε. Και ο Ρέμος. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο το opening. Πραγματικά. Χθες δεν είδαμε από εκεί. Ρέμο και Παπαρίζου. Κανένα από τους τέσσερις. Ναι. Όχι. Η Ναταλία έδωσε βραβείο. Η Ναταλία ναι. Ο Ρέμος δεν είναι. Η Παπαρίζου είναι στη Σουηδία. Η Παπαρίζου βρισκόταν στη Σουηδία. Ο Ρουβάς γιατί δεν ήρθε. Ο Ρουβάς νομίζω τον βράβευσε ο Φώτης ως καλλιτέχνη της χρονιάς. Ναι, αλλά γιατί αλλά δεν ήρθε. Νομίζω επειδή είχε υποχρεώσεις, κάτι έκανε το παλικάρι, δεν ξέρω.
Νομίζω κάπου ήταν. Μήπως ήταν στην περιοδία του, στο Ace of Hearts Tour. Πάντως είδα ότι ανέβαζε φωτογραφίες στο με Instagram. Με την Κάτια, την ναι, που εγώ, έκανε Instagram. Ρε φίλε. Και ανταπέδιδαν αγάπης και φιλιά από Instagram. Μας τον έφαγε η Κάτια. Άρη, μας τον έφαγε το κορμί. Τώρα το έμαθες. Εγώ εδώ και χρόνια, παιδιά, έχουν. Παντρεύτε. Ναι, αλλά εγώ πήγαινα όμως κάτω στις συναυλίες του και φώναζα Σάκη, σκίσε το δερμάτινο να πάρω ένα κομμάτι. Δεν ήταν το μπλουζάκι. Και μας πούλησε έτσι. Το δερμάτινο, το παντελόνι, το κολλητό. Έμα δάκρυα και υδρότητας. Αχ, Χριστέ μου, στην Κύπρο πήγαινε. Εννοείται, καλέ, τι έχεις πάει για συναυλία να δεις τον Σάκη. Έχει γίνει και χαμός κιόλας. Και τι λέγατε, εμπορώ, εμπορώ. Σάκη, εν εμπορώ, εν εμπορώ. Πεθαίνω. Κάμετα όλα η λίτσα. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω εγώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το λέει εδώ και χρόνια, αλλά δεν με πάει ποτέ. Ποιο? Στο αλούφαν. Πάμε σε ένα κομμάτι τώρα εδώ για να του πω εγώ. Ψυχήσω το όνομα. Τι έβαλε ρε φίλε, τι έβαλε. Πατριώτη μου, αγάπη μου. Άντεξα, κομμάτια κι όνειρα μάζεψα. Από Κέρκυρα είναι ρε, από πού να είναι. Πλάκα κάνεις. Όχι, σοβαρά σου μιλάω, συμπατριώτες είμαστε. Δεν είναι πρωτεμπουσιάνο. Όχι. Κέρκυρα ήταν το νησί των Φεάκων, σε παρακαλώ τώρα. Ήταν το κέντρο του πολιτισμού παλιά. Εγώ νομίζω ότι ήταν Αθηναίο. Όχι, όχι, είναι από Κέρκυρα και μάλιστα είναι και κοντά τα σπίτια μας. Άστα. Σου έχει καλέσει για μπαρμπεκιού. Όχι, δεν με έχει καλέσει ποτέ. Εγώ πάντα πήγαινα ακάλεστη. Πήγαινα κάτω από το σπίτι του παιδιού και καθόμουν πραγματικά εκεί στην Κέρκυρα. Γιατί δεν πήγες να ζεις ζάχαρη, πώς κάνουμε στο γείτονα, μα μας άρεσε. Έπρεπε, ρε φίλε. Συγγνώμη. Ήταν μικρή ηλικία, δεν ήμουν. Τότε ήμουν πολύ μικρή, ρε, εσύ, και θα με παρεξηγούσε, κατάλαβες. Τώρα καταλαβαίνω τις νόιζερς, ρε φίλε. Καταλαβαίνω τις νόιζερς έτσι όπως κάνουν, που τρελαίνονται με τα ειδωλιά τους, τις τάνες, τις λεγάκιες όλες. Πραγματικά και εγώ. Τις τζίνερς που στις Αθήνες. Τις τζίνερς. Πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι σε αυτές τις ηλικίες όταν έχεις πρότυπα τέτοια. Και όταν καλά, και εγώ θυμάμαι, είχα κολλήσει. Παντού αφήσεις το υπνοδωμάτιό μου. Εγώ του Χατζηγιάννη. Του Σάκη. Γιατί το Χατζηγιάννη, παιδί μου. Γιατί είσαι από Κύπρο. Τι σημαίνει, επειδή είμαι από Κύπρο, ακούω μόνο Χατζηγιάννη. Μπορούσα να είναι, ξέρω εγώ, και τη αναβίση. Δεν έχει να λέει. Όχι, δεν βγει, ούτε Βίση. Μου αρέσει η Βίση. Ήσανε και εσύ Ρουβίτσα. Ναι, και ποιο δεν είναι. Και ποια δεν είναι. Αργυρό και εσύ Ρουβίτσα δεν ήσανε. Ε. Σε βλέπω, σε ένα Ρουβίτσα. Θα μα κινέσει. Και ο Άλεξ Ρουβίτσα ήταν. Θα μα κινώ, Ρουβίτσα και εσύ καλέ. Έτσι έταθε. Λοιπόν, πάμε λίγο να... Directioner. Πάμε λίγο να σας πω τι μπορείτε να κερδίσετε. Give me your loving. Από το... Ένα λεπτό, παιδιά, να πω κάτι σημαντικό. Τι μπορείτε να κερδίσετε από το αλλού Fun Park. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και με κάθε συμμετοχή σας κερδίζετε 3 ευρώ έκπτωση στο αλλού Day Pass, αλλά... Δεν σταματάνε εδώ τα δώρα, διότι άμα μπείτε μέσα, στείλετε μία ευχή στα παιδιά μας εκεί πέρα στο Μουντιάλ και η μπάλα φύγει από την Ελλάδα και πάει στη Βραζιλία, μπορείτε να διεκδικήσετε πάρα πολύ καταπληκτικά δώρα. Μπαίνετε λοιπόν στην κλήρωση για ένα αυτοκίνητο Lancia Y Elefantino αξίας 13.300 ευρώ. Το θες. Γιατί εδώ πέρα είμαστε large, έτσι, όχι εμείς δηλαδή, αλλά το αλλού Fun Park. Και πάρα πολλά ακόμη σούπερ δώρα, όπως τριήμερα all inclusive στο Regina Mare, iPhone 5S, tablets και άλλα πάρα πολλά δώρα. Μουντιάλ, παιδιά, μπαλαλού και φύγαμε για αλλού Fun Park. Μπείτε τώρα, γιατί μετά θα κλαίτε. Άμα δεν προλάβετε να δηλώσετε συμμετοχή. Τώρα! Δεν πρόλαβα! Εμείς δεν μπορούμε να δηλώσουμε. Το ξέρω, γι' αυτό από τώρα κλαίω. Τι να κάνω, να βάλω να δηλώσω ο αδερφός μου. Όχι, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Ο αδερφός σου, Ο ξάδερφος, ο αδερφός μου. Ναι, έχουν και παράπονο. Χαρή! Χαρή, έχω μην έχω σπίτι, πες του τα! Χαρή, παντόφλα! Δηλαδή, τι είναι αυτό, δηλαδή. Μας έριξε άκυρο. Κόκκινη κάρτα, ο Χάρης, θες. Θα δεις, θα γίνει που θα πάω σπίτι. Χάσε. Μην βγάζω τα οικογενειακά μας. Τέλος πάντων, Μαντούρια. Στον αέρα. Έλα. Τι έκανε η Josephine. Παιδιά, ήρθε η Josephine στο red carpet με μια κόκκινη φορματάρα loving. Πάθαμε όλη πλάκα. Ήτανε σαν star του Hollywood. Μετά, εντάξει, βέβαια, στη σκηνή, σ' άρεσε, έτσι. Πολύ. Η Josephine, ό,τι και να κάνει, καλά τα κάνει. Έτσι δεν είναι. Σώμα, τέτοια φάτσα. Είναι θεά. Ένα πόδι, ρε φίλε. Ένα όχι χέρι. Δύο μέτρα πόδι, γιατί η Josephine δεν είναι και πολύ ψηλή, αλλά ένα πόδι. Να σε κάψω, Γιάννη, να ένα σε αλείψω πόδι, λάδι, ρε φίλε, το... πας να πεις κάτι καλό. Τι μη. Εννοώ, δεν είναι το... Η τσαχλά, η τσογλού.
Η Εύελιν. Η Κατσατσόγλου έχει ένα πόδι που είναι ένα 75 το πόδι μόνο. Ναι, εντάξει, η Γιώσεφιν είναι ένα 70 το πόδι. Όσο μπορεί τη λείπει. Όμως τόσο το ταπεραμέντο και σε εξαπηλέχει. Αλλά τι πόδι έχει η Γιώσεφιν. Γυμνασμένο κάρκα. Ούτε η κυταρίτιδα, ούτε αυτές οι φλέβες οι μοβ. Ένα πόδι ίσιο, αυτές ωραίο. Αυτές οι φλέβες οι μοβ. Γυμνασμένο. Αφλεβίτες. Οι φλεβίτες. Λοιπόν, και αφού την μπενέψαμε, την κάψαμε, τέλος. Δεν την κάψαμε. Τη Ζωζεφή. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Αυτό είπα. Φίλε, είπα κάτι νομίζω κακό. Νομίζω ότι η Ζωζεφή είναι από τις ανερχόμενες στα ρούπες της χώρας. Δεν υπάρχει. Και εμένα. Και το κόκκινο φόρεμα ήταν πολύ ωραίο. Πολύ εντύπωση. Τι ήταν το φόρεμα. Loving. Νομίζω, ναι. Εκεί που εμφανίστηκε στο Red Carpet έκανε τα ούλα λινίτσια. Ποιον άλλο ρε εσύ. Α, το Νότζι και το DJ Kans και το DJ Young. Όχι, δεν τραγούδησε. Εμφανίστηκε όμως. Αλλά ήταν εκεί. Φόρεσε το μαύρο του, το μπλουζάκι και ήρθε. Ναι, και τα γυαλιά του. Για να δει καλά. Το ήρθε. Να δει καλά. Και ο DJ Young ήταν αντιμένος και αυτός στα μαύρα, έτσι πολύ ωραίος, πολύ στυλάτος, με την καπελαδούρα του, ο DJ Young. Ναι. Πολύ ωραίος και ο Ηλίας μας. Και ο DJ Kass που ήταν και υποψήφιος, που τελικά δεν το πήραμε, δεν σηκώσαμε την κούπα. Που είχε και το ίδιο μπλουζάκι που φοράγα, γιατί το έχω και εγώ. Με μία νεκροκεφαλή ήταν το. Όχι. Μία φαραώνη. Φαραών. Α, με τη φαραώνη, μπράβο. Με αυτό εμφανίστηκε και πάνω και στη σκηνή. Όχι. Το έβγαλε μετά. Το άλλαξε. Γιατί δεν τον πρόλαβα εσύ στη σκηνή. Ιδέες. Δεν το πήραμε. Δεν το πήραμε το τέτοιο. Όχι, το ρωτήσαμε το μετά. Αλλά τέλος πάντων. Δεν είχε πρόβλημα. Το θέμα είναι να πάρεις μέρες στον διαγωνισμό. Ξέρεις, να είσαι υποψήφιος από τους καλύτερους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μπρεκάκι και ερχόμαστε. Ένα χλάδι δεν λέει. Αχλάδι λέει. Αυτό. Δώσμα ακόμη. Εγώ πάθα τη Στέλλα, δώσμα ακόμα ένα χλάδι. Αχλάδι λέει. Ξέρεις ότι έκανα πολλά σάρδαν και πολλά λάθη όταν μετάφρασα από τα ισπανικά στα ελληνικά. Γιατί πού έκανες από... τα λάθη στα ισπανικά. Ήρθαν από το Green Room τους Boys and Noise. Από εδώ τους λέω συγγνώμη. Περίμενε στα ελληνικά έκανε σαρδάμι ή στα ισπανικά. Σε όλα. Είπα στα ελληνικά κάτι που δεν ήθελα να εννοώ. Άλλο ήθελε να πει ναι, και άλλο ιδέες. Γιατί ξέρεις, έχουμε καλή σχέση με τα παιδιά. Ναι, είναι ναι. Πάντα μαζί μας πολύ καλή. Αλλά ξέρεις, είναι λίγο το άγχος. Ήταν εκεί και κάποια στιγμή εγώ ήθελα να τα παίξω έξυπνος. Και τι μου έκανα τη ροή. Άγχος, δεν άγχος, συμβουλή με τον Χατζηγιάννη, όχι συμβουλή κτλ. Και κάποια στιγμή τους λέω, θα έχουμε voice εννοείς του χρόνου. Και τα παιδιά το πήραν ότι εγώ ήθελα να τους πω ότι... Θα διαλυθείτε ή τέτοια. Δύο από τα δύο. Δύο στα δύο παιδιά οι voice εννοείς αρρώσανε. Ιδέες. Και να πούμε ότι και τα προγνωστικά λέγανε ότι όσους καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, ρωτούσαμε, αλλά και τον κόσμο, τους λέγαμε ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει. Συγγνώμη, τα τώρα μπορώ να πω και να μας λέγανε ή Stan, ή Boys and Noise, ή Demi. Δηλαδή, που παλιτεύτηκαν. Αυτές οι σελίδες, τύπου αυτές που μπείτε εσείς μέσα και κάνετε στοίχημα, είχαν στοίχημα για τα βραβεία. Α, δεν είχαμε στοίχημα. Μόνο για την Eurovision είχε. Τι θέλω να πω. Πρέπει να το καθιερώσουμε, ρε φίλε. Καλά, τώρα. Και τι τους είπες. Και, μάλλον, τι σου είπανε μετά. Τίποτα. Τους... Επάθανε ένα ταράκουλο εκεί. Μου κοίταξαν έτσι ότι ναι. Σάικο. Ναι. Λέω, συγγνώμη, παιδιά, μην παραξηγείτε. Ενώ θα έχουμε πολύ πόσο εννοείς για πολλά χρόνια. Αυτός θέλει να μας διαλύσει από τώρα. Λέει, τι λέει, ακόμα δεν γίναμε συγκρότημα. Θα μας διαλύσουν. Όχι, γιατί πάντα ποσάρουν και εγώ όταν τους κάνω συνέντευξη πάντα είσαι εσύ μαζί μου. Και εγώ μου λένε πάντα, κάτσε στη μέση και λέω, δεν θα είμαι εγώ πίσω. Σας χωρίζει και μετά τους πετάω το... Θα έχουμε voice and noise. Για τους έκανες. Αλλά ξέρεις ποια μου έκανε εντύπωση που ήταν πολύ ειλικρινή. Υπάω. Γιατί. Τι σου είπε. Γιατί ρωτήσαμε, περίμενες να κερδίσεις. Λέει, βέβαια περίμενα να κερδίσω. Μπράβο της. Μπράβο της. Περίμενε καλά και τώρα. Μπράβο της. Εμένα δεν μ' αρέσει η άλλη που δεν δει. Συγγνώμη, μ' αρέσουν όλοι. Αλλά όχι αυτό το... Είναι όλοι πάρα πολύ καλοί. Όχι ρε, εγώ είμαι καλύτερος. Μπράβο της που το παραδέχτηκε και το είπε. Όχι. Μπράβο ρε Παολάρα, μια είσαι χαρά, θεά. Παολάρα. Είσαι θεά, μωρή Παόλα, μπράβο. Και είναι και πολύ χαμηλών τόνων. Μιλάει τύπου, της λες, νόμιζες να το κρατήσεις, λέει, βέβαια νόμιζα να το κρατήσεις. Έχεις εξαπούλει ρε. Ναι, εμένα μ' αρέσει. Και μιλάει ήταν η πρώτη φορά που την είδα από κοντά. Τι κορμί! Κορμάρα, άσουστα. Ναι, κορμί. Της πάει πάρα πολύ το μαύρο. Σας αρέσει πιο όχι, πολύ της πάει πάρα πολύ το μαύρο. Ναι. Εσένα σε αρέσει πιο πολύ όταν το έχει, έτσι το κάνει έτσι και μετά. Το σγουρό, ρε, το είσαι τρελός με το να ξέρεις ότι τη πάει πιο πολύ το μαύρο.
Πολύ μάλιστα. Έτσι ίσιο. Τη κάνει πιο σεξι ακόμα. Καλά, ρε, τα πάντα τη πάρε τώρα. Είναι πιο μικρή, να σου πω την αλήθεια. Μα είναι πόσο είναι, 27, 28. Η Πάολα είναι 28. 28 χρονών, παιδιά, τίποτα. Πιτσιρίκι είναι. Σαν εμένα. Ναι. Δεν η Πάολα είναι 28. 28 είναι. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, Ποιος άλλος μας έκανε έτσι εντύπωση. Α, να πούμε για τους ρεκ, ρε, για τον Άρη. Ήρθε ο Άρης. Ρε παιδιά, έχουμε καινούριο video clip των ρεκ που παίξω εγώ. Θα παίξει. Όχι, θα παίξει. Ο Άρης είναι πολύ, από κοντά. Πολύ είναι, είδες Μάτι, το γαλανό το μάτι. Ρε φίλε, κάτσε καλά. Άρη, για. Πού είναι το video clip. Πάμε σε ένα κομμάτι, ρε παιδιά, και ερχόμαστε. Είναι το ρεκ. Ρεκ κομμάτι. Είναι. Ρεκ κομμάτι. Και τον τέτοιο στην απορρομή, το δόξα. Ο δόξα! Εντάξει, είναι αλεύρο. Έβγαλε σελφί. Όχι, δεν τον προλάβα. Μόλις βγήκε. Έβγαλε να βγάλει εσύ. Δεν τον προλάβα. Δεν το έκανε. Εγώ είδα ότι ανέβασε φωτογραφίες στο Μάτι. Δεν ήταν εντυμένο. Ναι, αλλά όταν έβγαλα σελφί μαζί του δεν ήταν. Λοιπόν, παιδιά, μπορεί σήμερα να μην έχουμε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ τεχνολογία, αλλά θα διαβάσουμε εδώ μερικά μηνυματάκια από το κινητό που μα έχει δώσει. Να πούμε ένα πράγμα. Η Κάλια πρέπει να έρθει στην Ελλάδα, ναι, να βρει αγόρι, γιατί πάμε να πούμε αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο. Ναι, πες. Το πληθυσμό της Κύπρος, να πούμε, το ότι το 66% περίπου είναι γυναίκες και το 33% είναι άντρες. Ναι, αλλά αυτοί οι άντρες όμως που έχουν απομείνει, τι άντρες είναι, έχουμε ρε φίλε. Έχουμε πρόβλημα, φίλε. Έτσι. Ναι, αλλά σε έναν άντρα αναλογούν πολλές γυναίκες. Γιατί? Καλό είναι αυτό, ρε εσύ, για τους άντρες. Για τις γυναίκες όμως. Για τις γυναίκες όχι, δεν είναι και τόσο καλό. Ισχύει. Ρε παιδιά! Κάντε και ένα Κύπριο ακόμα, δηλαδή, κανένα, ναι. Κύπριο όμως, όχι Κύπρια. Καλέ, τι έπαθε το φόνο εδώ πέρα, γιατί δεν αυτόνεται από πάνω. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε κανένα, πες μου την ξεκλειδαριά σου. Α, ναι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, παιδιά, έχουμε εδώ πέρα την τεχνολογία να διαβάσουμε τα μήνυματά σας, γιατί μην μπήκε μες στο μήνυμα. Περίμενε. Διαβάζω τα μήνυματά σου. Διαβάζω τα μήνυματά σου. Τι θα κάνεις τώρα μετά, Σιλβί, μάλιστα. Κάτσε να απαντήσω εγώ. Πω, πω, τι ωραία είναι αυτό που φοράς. Μ' αρέσεις πολύ και τέτοια. Συγγνώμη, διάβασα τη Σιλβί. Λοιπόν, ο Γιώργος μας λέει: έβγε στη TV και από ποιο κανάλι, πότε. Τι διαβάζω, ρε παιδιά. Πότε θα βγει τα βραβεία. Θα βγει, και ναι. Θα βγει από το την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα από τον Τέλο. Την άλλη εβδομάδα. Όχι αυτό το Τετάρτη. Ο Αλέξανδρος μας λέει: καλημέρα σας. Πώς περάσατε χτες στα VMA. Θέλω εντυπώσεις. Πάρα πολύ ωραία. 2/7 μας λέει: φίλοι μας η Έφη στον Αντένα στις 9. Η Σωτήρα Σάβα μας λέει: καλημέρα. Πότε θα τα δούμε εμείς. Είπαμε: θα τα δούμε στον Αντένα την άλλη Τετάρτη. Η Νικούλα μας λέει: καλημέρα, να χαμογελάτε. Τι κινητό είναι αυτό, ρε παιδί μου. Αϊ στον άνεμο. Ο Μάρσαλ μας λέει: καλημέρα, Φραγκιά. Ο Μάρσαλ! Γεια σου, ρε Μάρσαλ. Δεν ήρθε χθες όμως. Δεν είσαι μανάρι. Ποιος είναι ο Μάρσαλ? Ο Μάρσαλ είναι ένα παιδί ο οποίος μας στέλνει συνέχεια μηνύματα κάθε πρωί. Κάθε πρωί. Καλημέρα, Φραντάρα, καλημέρα, Princess Mando. Τι κάνετε, παιδιά, πώς τα περάσατε χθες? Μόνο εμείς σας τα λέμε όλα. Άντε, πείτε μας κι εσείς, βάλτε Justin ή Derulo, παιδες. Please, τη γλυκούλα που είναι η Κάλια. Ποιος είναι? Τώρα δέχτηκε φάνση στην Ελλάδα η Κάλια. Γεια σου, Μάρσαλ. Περίμενε. Η Άννα Μαρία μας λέει: καλημέρα, παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενη αφού τα αγόρια μας, οι Boys and Noise, πήραν 2 βραβεία. Και σε εσάς έβγε και μία ωραία φωτό, λέει, έβαλε. Ελπίζω να σας αρέσει. Και έβαλε. Αχ, τι ωραία είναι αυτή! Α, είμαστε εμείς! Ναι! Ωραία είναι η μαντούρια. Ευχαριστούμε, ρε κουτσουνάκι, όμως. Θα την ανέβουμε στο Insta. Παιδιά! Ωραία είναι. Ευχαριστούμε πολύ, Ζουζουνάκι. Η Μαρία μας λέει: καλημέρα, βάλτε Stan, please. Η Σπυριδούλα μας λέει: καλημέρα, παιδιά μου, πώς περάσατε χθες? Οι Boys and Noise, τα αγόρια μου, πώς ήταν? Ο Τζίνο, φιλιά πολλά. Η Δήμητρα, Φραν, σε είδα από κοντά, απλά τέλειος και εσύ, Μαντού, και έχει βάλει μια φωτογραφία σου εδώ. Έχω και εγώ μια φωτογραφία στο Red Carpet. Ναι, ευχαριστώ. Η Φωτεινή μας λέει: καλημέρα, κουτσουνάκια μου, χθες ήσασταν πανέμορφοι και οι δύο, ήταν τέλεια. Η καλύτερη όμως εμφάνιση ήταν των Boys and Noise, βεβαίως. Η Μαρία μας λέει: Φραν, μάθαμε και ισπανικά μαζί σου. Μαντό, χθες ήσουν πανέμορφη, ευχαριστούμε. Η Εμιλία μας λέει: good morning, 2/2 οι Boys and Noise χθες, τρελαίνομαι. Το Ευάκι μας λέει: καλημέρα, παιδιά, ήσασταν υπέροχοι χθες, πέρασα τέλεια. Μόνο με σένα, ρε Φραν, δεν έβγαλα φωτό, θα βγάλουμε όμως.
κάτι λες για μένα. Αφού σταματήσαμε όλες που μου είπαν φώτο. Περίμενε να το ξαναπάω κάτω γιατί... Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου πες, Ευακουλίνο μου. Η Μαριλένα μας λέει, είστε πολύ, πολύ κουκλάρα σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζουζουνά μου, κουκλάρα για αυτό. Και η Πάολα μας λέει, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, σας αγαπάμε όλοι. Μα το γιατί δεν διαβάζεις αυτό το κομμάτι, τι έγραψε. Έλα μωρέ τώρα να διαβάζω, σταμάτα. Και δεν το μπορώ. Κουκλάρα το διαβάζεις κατά λάθος. Αλλιώς δεν το διαβάσεις. Επανεκκίνηση, απενεργοποίηση. Πάτα το εδώ, πάρ' το εδώ. Δεν τα έχεις με τα κινητά. Καθόλου. Φρανιτάκι μου, καλίτσα μου. Τι ώρα που περάσαμε χτες. Άντε, άλλον ένα χρόνο τώρα να περιμένουμε μέχρι να ξαναγίνουν τα VMA. Έλα τώρα, τι λες. Θα έχουμε Eurovision πριν, θα έχουμε Madwalk, θα έχουμε Madwalk Κύπρο. Θα έχουμε ένα break. Θα έρθετε και του χρόνου στην Κύπρο. Αν μας θέλετε, εμείς μεγάλη τιμή. Εμείς θα έρθουμε. Το πράγμα. Να τους πεις να μας πεις. Λες ότι δεν θα πάμε. Ας το πάμε. Το χάρη κανόνισε και θα το κάνω. Χάρη, το καλό που σου θέλω, το καλό που σου θέλω. Θα δεις τι έχει να γίνει μετά στο σπίτι. Τι προξενιά κάνω εγώ. Πάμε σε ένα break. Να τον πάρω τηλέφωνο. Εγώ. Σε θέλω, με θέλεις. Έλα να γίνουμε ένα. Κάνουν έτσι, το έμαθα. Πώς. Έλα μωρό που κάνουν έτσι. Έλα που κάνουν έτσι. Πολύ ωραία χορεύουν τις οι boys and noise. Σηκωθείτε, σηκωθείτε, σηκωθείτε να το κάνουμε. Θα κάνουμε τους boys and noise. Κάνει, κάνουν, κάνουν. Μαντώ, αφού το είδα χθες, μη μου πεις όχι. Ρε, δεν κάνουνε και έτσι. Ναι, κάνουν. Εδώ υπάρχει αγάπη. Μια αγκαλιά για σένα. Εγώ είδα πάντως που κάνανε, θέλεις, που είχανε πολύ παλγόρε φίλε. Γίνουν... Χοροπηδούσαν έτσι πάνω κάτω. Έλα, δώσε ρε Νίκο το κομμάτι να αποχαιρετήσουμε τα παιδιά. Μια αγκαλιά για σένα, σε θέλω. Έτσι, έτσι δεν ήταν. Τι να κάνουμε τους boys εννοεί. Τραγικό! Ρε εσύ, θα μας κράξουν όλες οι noisers. Λοιπόν, παιδιά, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Τελειώσαμε, είπαμε για τα VMA, είπαμε για το pre-show, τα είπαμε όλα. Ελπίζουμε να σας άρεσε η διοργάνωση. Ελπίζουμε να έρθετε ακόμα περισσότεροι του χρόνου και να πάμε, ρε φίλε, να το κάνουμε ακόμα και στο Καλατράβα, εκεί πέρα απ' έξω. Καλατράβα, ο Ισπανός. Στον Καλατράβα. Έτσι. Εκεί στο στάδιο. Λοιπόν, που μπορούν να μας δουνε, ρε φρανιτάκι, τα στο παιδιά. Στο YouTube λέγαμε κατά το Smart TV Grills. Yeah. Εμείς να ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ ολοζώντανα. Να ευχαριστήσουμε πολύ την καλίτσα μας. Χρόνια πολλά, καλιά. Να τα κατοστήσεις. Για να στείλετε μήνυμα στο Instagram. Και στο Facebook να τη πείτε χρόνια πολλά τη Κάλια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά τη Κάλια μας. Γιατί σήμερα είναι τα γενεθλιάκια του, το παιδί μας. Χριστό. Χάρη θα σας φάξω. Αυτά και εμείς τα λέμε αύριο, παιδιά, όλα ζωντανά εδώ. Άντε φιλιάκια, ρε κουτσούγια.